Να το λοιπόν το Revox που το έχω ανοίξει. Εδώ. Τέσσερις βίδες είναι μόνο για να ανοίξει. Μία εκεί, μία εκεί, μία εκεί, μία εκεί. Εδώ, όταν βγάλει το καπάκι, έχει ένα πράγμα με δύο σίδερα. Αυτό είναι κολλημένο πάνω στο καπάκι, στο ξύλινο, το οποίο όταν βγει δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί έχει μέσα κάτι επαφές οι οποίες ανοίγουν και μετά δεν περνάει ρεύμα. Αυτό εδώ πέρα είναι δύο τρύπες, είναι βασικά. Νάτες, αυτές εδώ πέρα οι δύο τρύπες. Προσοχή, μην κάνει κανείς το λάθος όταν πάει να κάνει σέντβιτς ένα τέτοιο και πάει να τις γεφυρώσει αυτές. Θα κάνει βραχυκύκλωμα. Δεν είναι δουλειά τους να γεφυρώνουν. Μπαίνουν μέσα τα σιδεράκια και με μηχανικό τρόπο κλείνουν κάτι επαφές μέσα και γίνεται η δουλειά. Μπορεί κάποιος να πάρει ένα πολύμπριζο ή ένα δίσμα που να έχει σχετικά μακριά πόδια, το βάζεις μέσα, μπαίνει μια χαρά, το πατάς λίγο και έτσι μπορείς να το κάνεις σέρβις γιατί δουλεύει. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την δεύτερη επισκευή. Η πρώτη επισκευή, αν θυμάστε, ήταν το counter. Αυτή τη φορά η επισκευή θα είναι λίγο μεγαλύτερη από την προηγούμενη και είναι να αλλάξουμε κάποιες πυκνωτές. Ακόμα πριν έρθει στα χέρια μου αυτό το μηχάνημα, διάβασα ότι το πρώτο πράγμα, λέει, που πρέπει να κάνεις σε αυτό το μπομπινόφωνο είναι να αλλάξεις αυτόν εδώ τον πυκνωτή, αυτόν, αυτόν και αυτόν εδώ. Όλοι αυτοί οι πυκνωτές χαλάνε, χωρίς όμως να δείχνουν ότι χαλάσανε. Να βλέπουμε εδώ πέρα αυτός εδώ ο πυκνωτής που έχει μια ρογμή. Και οι άλλοι, και αυτός εδώ πέρα έχει ρογμή εδώ κάτω. Και αυτή επίσης είναι σπασμένη χαμηλά. Το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν δημιουργεί κάποιο θέμα στην λειτουργία του μπομπινόφωνου, γι' αυτό και ένας απλός χρήστης δεν το ξέρει καν ότι υπάρχει και το αγνοεί. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι πυκνωτές προστατεύουν τα ρελέ που είναι εδώ από πίσω, λέει, από σπινθυρές, έτσι διάβασα να λένε. Και αν τους αφήσεις, κινδυνεύεις να δημιουργήσεις μεγαλύτερο πρόβλημα, οπότε έτσι κι εγώ, όπως έχω δει να κάνουν όλοι, θα το κάνω κι εγώ στα ελληνικά αυτή τη φορά. Όποιος έχει τέτοιο μπομπινόφωνο, δουλεύει δεν δουλεύει, να κοιτάξει να δει αν αυτοί οι πυκνωτές είναι αυτοί που είχε όταν κατασκευάστηκε και αν είναι έτσι, να τους αλλάξει. Εδώ πέρα θα παρατηρήσουμε ότι έχει δημιουργηθεί και ένα άλλο πρόβλημα. Να το πέρα, θα το φωτίσω. Έχει καεί εδώ αυτή η αντίσταση. Και επίσης έχει καεί και αυτή εδώ η αντίσταση. Εγώ τώρα θα αλλάξω και αυτές τις δύο αντιστάσεις και θα βάλω μάλιστα και λίγο καλύτερες. Να, εδώ πέρα είναι οι πυκνωτές μου. Να οι πυκνωτές μου. Να και οι αντιστάσεις μου. Οι πυκνωτές που θα αλλάξω είναι 4, εγώ τους πήρα 6. Λέω, φθηνό πράγμα είναι. Μισό ευρώ ένας κάνει. Και είπα να πάρω κι άλλους 2, μήπως και κάνω καμιά βλακεία. Παράλληλα, θα αλλάξω και αυτήν εδώ πέρα την αντίσταση, η οποία παρατήρησα ότι ζεσταίνεται αρκετά. Οπότε, ας βάλω μία έτσι πιο μοντέρνα και αυτή εκεί, λέει, να τι είναι, εδώ είναι αυτή η αντίσταση. Λέει ότι αυτή εδώ είναι 9 βατ, λέει το manual, εγώ θα τις βάλω 10 βατ, θα είμαστε μια χαρά. Οι συγκεκριμένοι πυκνωτές είναι όλοι το ίδιο μέγεθος, είναι 470 νάνο. Οι αντιστάσεις αυτές εδώ οι καμένες είναι 4,7 ohm και αυτή εδώ η αντίσταση είναι 1,2 kilo ohm. Όποιος θέλει λοιπόν, είτε τα βρίσκει μέσα στο service manual, είτε όπως τα είπα πάει και τα παίρνει, 4 πυκνωτές, 2 αντιστάσεις, άλλη μία αντίσταση εκεί πέρα και αυτό είναι όλο. Δεν θα δείξω όλη την διαδικασία που θα αλλάξει τους πυκνωτές, άλλωστε το πως κάποιος βγάζει και βάζει εξαρτήματα σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα και εγώ έχω κάνει αντίστοιχες
αντίστοιχα βίντεο που έχω αλλάξει πυκνωτές σε ένα sub που έχω. Αλλά υπάρχουν και εκατοντάδες βίντεο στο YouTube να δει κάποιος πώς βάζει και βγάζει εξαρτήματα. Θα κλείσω λοιπόν το βίντεο και θα κάτσω να κάνω τη δουλειά αυτή για να δούμε μετά πώς θα έχει γίνει το μηχάνημά μας. Ένα άλλο πράγμα που παρατήρησα να λένε οι διάφοροι που συστήναν να αλλάξουν αυτοί οι πυκνωτές είναι ότι η δουλειά μπορεί να γίνει πολύ πιο εύκολα με το μπομπινόφωνο γυρισμένο ανάποδα. Και όντως έτσι είναι. Θα βγάλω και αυτό εδώ, θα βγάλω και αυτά εδώ πέρα, οπότε θα έχω όλο το χώρο μπροστά μου για οτιδήποτε συμβεί. Να αναφέρω επ' ευκαιρίαν ότι στο μαγαζί που πήρα αυτούς εδώ πέρα τους πυκνωτές κλπ, πήρα και επένδυσα και σε δύο κατσαβίδια κεραμικά. Εντάξει, είναι αυτά εδώ. Και ένα άλλο μικρότερο. Ο λόγος που το έκανα είναι γιατί μέχρι τώρα πάντα πείραζα τις κεφαλές και τις βίδες που είναι γύρω από τις κεφαλές με κλασικά κατσαβίδια, να εδώ ξέρω εγώ, σιδερένια, τα οποία βέβαια όλοι θα μου πούνε ναι, ότι είναι λάθος, ναι το ξέρω ότι είναι λάθος, γιατί μαγνητίζουν για τις κεφαλές και αυτό δεν είναι καλό γιατί πέφτει ποιότητα, χαλάει ταινία και διάφορα άλλα. Γι' αυτό και εγώ λοιπόν είπα να πάρω και εγώ τα δικά μου κεραμικά κατσαβιδάκια που δεν μαγνητίζονται για να κάνω τη δουλειά μια χαρά. Αυτά. Και να λοιπόν η δουλειά έτοιμη. Αυτές εκεί οι αντιστάσεις όπως να αυτή εδώ μέσα και αυτή εδώ μέσα που ήταν καμένες. Αντικαταστάθηκαν οι τρεις πυκνωτές εδώ και άλλος ένας πυκνωτής εδώ από πίσω. Ο πυκνωτής αυτός ήταν λίγο δύσκολος γιατί ήταν λίγο στριμωγμένα εδώ μέσα και έπρεπε με κάποιο τρόπο όλα αυτά εδώ πέρα να τα κρατήσω στην άκρη. Και μάλιστα αυτό εδώ πέρα το καλωδιάκι του έκαψα λίγο τη μόνωση, γι' αυτό και έβαλα εδώ από πάνω μία λίγο μονωτική ταινία για να το ξαναπροστατέψω. Νομίζω ότι η δουλειά θα πάει καλά. Θα κάνω τώρα ένα μικρό τσεκάρισμα να δω αν όλες οι συνέχειες υπάρχουν και δεν έκοψα πουθενά τη συνέχεια σε κάτι. Και θα δοκιμάσω μετά να δω ότι το μπομπινόφωνο δουλεύει σωστά. Είδου λοιπόν και το τελικό αποτέλεσμα. Το μπομπινόφωνο φαίνεται να δουλεύει μια χαρά. Οκ, νομίζω ότι και αυτή η επισκευή ήταν επιτυχής. Πάμε για άλλα τώρα.